Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά και ήρθε η ώρα να τα συζητήσουμε με τους πολιτικούς μας. Κοντά μας η κυρία Εύη Καρακώστα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλώς το απόγευμα. Και ο κύριος Χρήστος Δήμας από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά, κυρία Καρακώστα, με την έννοια ότι σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση από την Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη συν 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ικανοποιημένο φαίνεται το Μαξίμου, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θα το συζητήσουμε μετά μαζί. Παρακαλώ. Είναι σαφές ότι το κλίμα αλλάζει. Ικανοποιημένοι είμαστε μεν, δεν σταματάμε δε. Θέλουμε πολύ περισσότερα βήματα να πάμε μπροστά, έτσι ώστε να καταφέρουμε του χρόνου τον Αύγουστο, του χρόνου τέτοιο καιρό, πραγματικά να βγούμε από αυτή την μέγενη των στενών πλαισίων που βρισκόμαστε λόγω των χρεών που έχει αυτή η χώρα. Άξιζε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την καθυστέρηση, ιδίως στη δεύτερη αξιολόγηση? Θεωρώ πως ναι, και το έχουμε συζητήσει κιόλας αυτό. Θεωρώ ότι κερδίζουμε βήμα-βήμα πράγματα. Ξέρετε, αν θα διαβάσετε, η κυρία Αντωνοπούλου, που είναι αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, έκανε μία πρόταση στο αντίστοιχο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, το οποίο μπαίνει σε κουβέντα. Ξέρετε, εμείς προχωράμε βήμα-βήμα, βάζοντας ζητήματα και προωθώντας τα μέχρι να τα κερδίσουμε. Το να μην περιλαμβάνεται στο έλλειμμα το κονδύλιο και την εργασία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι το ρεπορτάζ. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι εξαιρετικό για μας. Βάζουμε μία πρόταση, μπαίνει σε κουβέντα και μπαίνει θετικά σε κουβέντα. Δεν είναι λίγο αργό αυτό? Δηλαδή, να είμαστε ακόμα στο στάδιο 2,5 χρόνια μετά, ότι ίσως κάποια θεμελιώδη ζητήματα είναι ακόμα στη διαδικασία, προτείνουμε για να το συζητήσουμε, για να γίνει κάτι. Άξιζε όλη αυτή η καθυστέρηση 2,5 χρόνια? Δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Το 2014 μπαίναμε σε ανάπτυξη. Αφήστε, μπαίναμε σε ανάπτυξη. Αυτό, αν είχαμε μπει σε ανάπτυξη, θα είχαν υπογραφεί. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Οι αναξιολογήσεις θα είχαν υπογραφεί μήνες πριν. Γιατί λέμε το 2014 μπήκαμε σε ανάπτυξη, αλλά γιατί δεν υπεγράφει η αξιολόγηση με την προηγούμενη κυβέρνηση και περίμενε εμάς μετά από ένα χρόνο και να υπογραφεί? Είναι ερωτηματικά τα οποία τα έχουμε προσπεράσει, τα έχουμε συζητήσει. Για πολιτικούς λόγους προφανώς δεν προχώρησε. Έχει όμως μεγάλη σημασία να καταλάβουμε το εξής. Λέτε 2,5 χρόνια, λες και είναι αιώνες. Παραλάβαμε μια χώρα, τα ξαναλέω πάλι, η οποία είχε ένα τεράστιο χρέος. Τεράστιο χρέος. Και εμείς ως κυβέρνηση της αριστεράς, και εμείς επιπλέον, ως κυβέρνηση της αριστεράς, ανατρέπουμε τον τρόπο σκέψης βήμα-βήμα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί ότι υπήρχαν αυταπάτες και στο ζήτημα των σχηματισμών και των δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, εκ θεμελίων λάθος διαπιστώσεις που ο ίδιος φαίνεται ούτως ή άλλως τώρα να μεταστρέφει γνώμη. Εκ θεμελίων λάθος όχι. Είναι δική σας φράση αυτή και όχι του πρωθυπουργού. Ναι, περιμέναμε περισσότερα σε μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, γιατί γι' αυτό ιδρύθηκε η Ευρώπη. Ευρώπη η οποία έχει αρχές, οφείλει η Ευρώπη να τη στηρεί. Μάλιστα. Αυτό περιμέναμε. Το ότι πέσαμε έξω, το ότι η Ευρώπη δεν τη στηρεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Ωραία. Και αγωνιζόμαστε να επανέλθουμε στο σκοπό που έχει η Ευρώπη. Κύριε Δήμα, το κλίμα αλλάζει, λέει η κυρία Καρακώστα, είναι έτσι? Το μόνο που κρατάω από την κυρία Καρακώστα είναι ότι πέσανε έξω πράγματι. Και το να λες ότι άξιζε τα 2,5 χρόνια ή άξιζε να καθυστερήσουμε τόσο πολύ για την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης, είναι επιεικώς απαράδεκτο. Άξιζε 5,1 δις ευρώ το πληρώσαμε την καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης. Να μην μιλήσω για το πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά θέλω να σταθώ όμως στην κυβέρνηση που ακόμα και τώρα τελευταία δεν μπορεί να πετύχει κανέναν από τους στόχους της. Υπενθυμίζω ότι η κυρία Καρακώστα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ψηφίσει στο προϋπολογισμό του 2017, όπου προβλέπαν ρυθμούς ανάπτυξης 2,7%. Αυτό ήταν μόλις πριν από 7 μήνες. Αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, πήγε στο 1,8% με το μεσοπρόθεσμο που πάλι ψηφίσανε, και τώρα πλέον πάμε για 0,8%. Στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε κομπλεξικοί. Θα θέλαμε όντως να είχαμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα ήμασταν οι πρώτοι που σε μια κυβέρνηση θα τις το πιστώναμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως μιλάμε για ασχετοσύνη και ανικανότητα για μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Και γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Και πολύ γρήγορα σας δίνω μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Διότι εμείς θεωρούμε ότι μέσω των
επενδύσεων θα έρθει η πραγματική ανάπτυξη. Ποιων επενδύσεων? Ξεκινάμε από το ελληνικό, από τις κουριές, αφάντου στη Ρόδο, τρενοσέ, δέσφα, για να μην πω για όλα τα αντικίνητρα που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους παραγωγούς. Να βάλουμε σε αυτό, γιατί ήδη έχουμε τις πρώτες εικόνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ηράκλειο, εκεί παρουσιάζει την στρατηγική του για την οδική ασφάλεια. Ο Μάριος Διονέλης θα μας πει περισσότερα. Μάρια. Καλό απόγευμα. Εδώ που μόλις πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα απανοτά, τα συνεχή τροχιά, το τεράστιο θέμα, ειδικά για το νησί της Κρήτης, των τροχαίων δυστυχημάτων. Σε αυτό έχει παρουσιάσει και το πρόγραμμα Προσέχω, οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το τεράστιο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Μεγάλο κομμάτι της σύσκεψης θα απασχολήσει η κατάσταση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, ενός απαρχαιωμένου δρόμου που αποτελεί όμως το κύριο οδικό δίκτυο του νησιού, που συνδέει την Κρήτη από τη μία πλευρά ως την άλλη. Έχουν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους τόσο οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, περιφέρεια, δήμοι του νησιού, αλλά και φορείς και σύλλογοι που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα των τροχαίων δυστυχημάτων, όπως και τα σώματα ασφαλείας, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, φυσικά η πυροσβεστική. Είναι σήμερα εδώ όλοι οι φορείς της Κρήτης που μπορούν να έχουν θέση σε μια συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει και συνήθως δραματικό τρόπο, γιατί κάθε φορά συζητάμε με αφορμή κάποια τραγικά περιστατικά στους δρόμους του νησιού. Ωστόσο, η σύσκεψη αυτή έχει να κάνει με το γενικότερο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως σας είπα νωρίτερα, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Προσέχω της Νέας Δημοκρατίας με τις θέσεις του κόμματος. Το παρακολουθείς. Για οτιδήποτε άλλο ξανασυνδεόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμα, είχατε μείνει στο θέμα των αντικινήτρων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Όπως επίσης μίλαγα για τις ασφαλιστικές εισφορές και προφανώς για την υπερφορολόγηση. Όπως επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα για το θέμα της ανάπτυξης είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εγώ θα σας πω ότι στο ΕΣΠΑ η κυβέρνηση η ίδια έχει ομολογήσει την αποτυχία στην απορρόφηση του 2016. Με ανακοίνωσή της τον Ιανουάριο του 2017 είπαν ότι πιάσανε 1,6 δις ευρώ για το 2016, ενώ ο στόχος που είχαν θέσει στον προϋπολογισμό ένα μήνα πιο πριν ήταν τα 2,23 δις. Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαλε ότι η απορρόφηση των κονδυλίων το 2017 είναι βαίνει μειούμενη σε σχέση με τους στόχους. Άρα, εάν πραγματικά θέλανε οικονομική ανάπτυξη της κυβέρνησης, αν είχαν την δυνατότητα να φέρουν την ανάπτυξη, θα είχαν ακολουθήσει εντελώς διαφορετικές πολιτικές. Έχει δυνατότητα. Ναι, κύριε Δήμα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η σωστή διεύθυνση για τις επενδύσεις είναι η περίοδος 62, αλλά στην πραγματικότητα, τι διαφορετικό μπορεί να φέρει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη στιγμή που το φορολογικό πλαίσιο είναι λίγο πολύ δεδομένο? Εμείς, κύριε Μαγκυριάδη, έχουμε δεσμευτεί από πέρυσι τον Σεπτέμβριο ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και το εφαρμόσαμε στην προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας, πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στη συγκράτηση των κρατικών δαπανών και λιγότερο στις αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση, η σημερινή, έχει αυξήσει φόρους, έχει αυξήσει ασφαλιστικές εισφορές σε δυσθεώρητα επίπεδα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα κίνητρα που έλεγα πιο πριν για την ανάπτυξη. Να σας πω πολύ σύντομα ότι το 2014 μειώσαμε τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, σήμερα είναι στο 24%. Μειώσαμε 30% το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τον φόρο αλληλεγγύης, μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, με σφιχτές και σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, πράγματι καταφέραμε όντως κάποιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών να τις κάνουμε πράξη. Και θεωρείτε ότι τώρα θα μπορέσετε να αλλάξετε το μείγμα? Για αυτό το μείγμα, κυρία Καρακώστα, σας έχουν κατηγορήσει ότι η υπερφορολόγηση είναι δική σας απόφαση. Πάντα υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά ότι έχει ενταθεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Και ότι αυτό είναι κυβερνητική απόφαση. Να αναφερθώ λιγάκι στο προηγούμενα και να σας πω το εξής. Είναι πραγματικά κρίμα να λέμε, παραδείγματος χάρη, και να υποσχόμαστε, όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης τώρα στην Κρήτη, ότι θα φτιάξει έναν άξονα που θα πηγαίνει από μια στην άλλη της Κρήτης, που πραγματικά είναι ένα αναγκαίο έργο, όταν επί χρόνια δεν κατάφεραν να τελειώσουν τους οδικούς άξονες που πηγαίναν στην Πάτρα, στην Ιόνα, πράγματα που τελειώσαμε εμείς. Χωρίς βέβαια να τους αναγνωρίζετε, δεδομένα, θα έλεγα, με να δεδομένο, κάποιοι λοιπόν, την δική του συμβολή. Την έργα που όντως είχαν ξεκινήσει σε παλαιότερες κυβερνήσεις. Βεβαίως, και που είχαν σταματήσει για πάρα πολλά χρόνια και που είχαν κοστολογηθεί πολύ περισσότερο
και που στην επαναδιαπραγμάτευση με τους συγκεκριμένους εργολάβους. Έχουμε άλλη μία να τελειώσουμε, αλλά γλιτώσαμε και 700 εκατομμύρια. Ξέρετε, δεν είναι λίγα λεφτά. Σίγουρα, όχι. Είναι γιατί λεφτά του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν εμείς οι ανίκανοι. Εμείς λοιπόν η ανίκανη κυβέρνηση, όπως αναφέρθηκε από το στόμα του κυρίου Δήμα. Καλά τα λέτε. Καταλάβατε ότι μπορέσαμε και τελειώσαμε έργα που δεν τέλειωσαν ποτέ. Εμείς λοιπόν η ανίκανη κυβέρνηση έχουμε αναρτήσει τους δασικούς χάρτες και προχωράμε στη λύση πολλών θεμάτων τέτοιων, γιατί χωρίς δασικούς χάρτες δεν μπορεί να τελειώσει το κτηματολόγιο. Εμείς οι ανίκανοι καταφέρνετε ότι ενώ υπολογίζαμε αυτό το 0,8 που λέτε εσείς, το υπολογίζαμε μείον και ήρθε συν. 2,7 λοιπόν, το υπολογίζατε. Αν θέλετε, πρέπει να ξέρετε, χθες παραδείγματος χάρη, εσείς δύο το νομοσχέδιο για την εργασία, έτσι. Φυσικά. Οι περισσότεροι φορείς των εργαζομένων έρχονται ανακουφισμένοι. Βεβαίως θέλουν περισσότερα. Όλοι δηλώσαν ότι έχουν ακριβώς ότι είναι όλοι θέλουν περισσότερα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ικανοποιημένοι ως αρχή για το πώς κύριε προχωράει. Κύριε Καρακώστα, δεν μου απαντήσετε όμως για το θέμα της υπερφορολόγησης, το οποίο τους αφορά επίσης, όλους. Επίσης, ναι, έχω παρακαλώ, να σας πω. Αλλά επιτρέψτε μου όμως να συντονίσουμε και ναι, την δεν έχω αντίληση. Επίσης λοιπόν έχω να σας πω σε αυτό το θέμα που ρωτάτε, ότι όλος ο κόσμος και κυρίως οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που δεν βάζουν πρώτο τη φορολόγηση. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Βάζουν τις εισφορές, θα μου πείτε, γιατί βάζουν τις εισφορές. Οι εισφορές, προσέξτε να δείτε, οι εισφορές της μεσαίας τάξης είναι σήμερα λιγότερες από ό,τι ήταν παλιές. Σε όλους τους επιστήμονες. Μάλιστα, τώρα ψηφίζουμε και με αυτό το νόμο στους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες κλπ. Όσοι δεν έχουν δουλειά να μην πληρώνουν καθόλου εισφορές. Άρα τι βάζουν πρώτα, κατά τη γνώμη λοιπόν, σας. Και παρά το γεγονός ότι δεν πληρώνουν εισφορές, δεν φεύγουν από το κομμάτι της υγείας, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν υγεία. Όλες αυτές οι κοινωνικές παροχές που δίνονται σε συνδυασμό με όσους δεν μπορούν πραγματικά να πληρώσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική για αυτή την Ελλάδα της κρίσης. Σαφώς. Είπατε όμως ότι δεν βάζουν μπροστά την υπερφορολόγηση. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πρόβλημα? Η γραφειοκρατία και στην οποία, αν προσέξετε, προχωράμε και κάναμε ένα σχεδιασμό στα επόμενα 3 χρόνια να είναι όλο το δημόσιο ηλεκτρονική παροχή, έτσι ώστε να μην μπλοκάρονται καθόλου οι επενδύσεις. Και ήδη βέβαια έχουμε ψηφίσει νόμους, τους οποίους έχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες εκμεταλλευτεί, το να ανοίγουν το κατάστημά τους, έχοντας βέβαια τους κανονισμούς του νόμου, με μία αίτηση. Κύριε Καρακώστα, να μένει ο έλεγχος. Πώς θα πείσετε αυτά πάντως έχουν ψηφιστεί και έχουν εφαρμοστεί. Μην τα ξεχνάμε. Πώς θα πείσετε δεν πάντως μπορεί να κάνουμε, να τελειώσω λίγο. Δεν μπορεί να κάνουμε αντιπολίτευση τώρα εδώ και 1,5 χρόνο με το ελληνικό για τους κουριές. Πρέπει να καταλάβουμε. Είναι δύο μεγάλες επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι στη στιγμή που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιτάσσονται σε αυτές τις επενδύσεις. Δεν αντιτάσσονται. Τι μηνύματα? Θα σας απαντήσω σε αυτό. Τι μηνύματα στέλνετε στους ξένους επενδυτές που πρέπει να επενδύσουν στη χώρα? Οι επενδυτές, οι σωστοί, έρχονται. Και το είδατε και οι Έλληνες επενδυτές, όπως με το θέμα του Παπαστράτου κλπ. Και πολλοί άλλοι. Δεν είναι αυτό που τους εμποδίζει. Τους εμποδίζουν αυτά που σας αναφέρθηκα πριν. Δεν μπορούμε να έχουμε τυχοδιεκτικές επενδύσεις. Επενδύσεις που δεν σέβονται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον χώρο της Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη, ο ελληνικός χρυσός δεν εμποδίζεται από εμάς. Εμποδίζεται γιατί δεν εφαρμόζει τις περιβαλλοντικές μελέτες που έχει. Τις έχουν εγκριθεί. Εμείς έχουμε εγκρίνει περιβαλλοντικές μελέτες. Να τις εφαρμόσουν και να πάνε μπροστά. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας στη χώρα μας ό,τι θέλει, όπου θέλει, να πάμε όποτε στον το θέλει. Δήμα, αυτό για μας είναι δεδομένο. Το μήνυμά σας. Τώρα, στο θέμα των επενδύσεων, ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει ακόμα και για τριπλασιασμό τους. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Αρχικά να σας πω ότι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στους ξένους επενδυτές, μιας και η κυρία Καρακώστα είναι και πρόεδρος Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ήταν στο ίδρυμα Clinton. Η παρουσία του Πρωθυπουργού τότε, όλοι θυμόμαστε. Εντάξει, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Έχουν περάσει, κύριε Δήμα. Ελπίζω να τα έχουν ξεχάσει και οι επενδυτές. Χαίρομαι πάντως που κι εσείς καταλαβαίνετε ότι ήταν κακή η εμφάνιση του Πρωθυπουργού τότε. Αλλά από εκεί πέρα, μιας και λέτε όμως για νόμους. Δεν σας διέκοψα. Πράγματι, η πορεία δείχνει ότι είναι χειρότερα τα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Πολύ χειρότερα. Λοιπόν, μιας και μιλάτε όμως για νόμους που έχουν ψηφιστεί και έχουν εφαρμοστεί. Ο υπαριθμόν ένας πιο σημαντικός νόμος είναι υποτίθεται ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος πράγματι ψηφίστηκε και είναι ένας πολύ πολύ κακός νόμος. Και θα σας πω ότι ο αναπτυξιακός νόμος ψηφίστηκε πριν από 1,5 χρόνο. Και πείτε μου, κυρία Καρακώστα, πόσα χρήματα έχουν πέσει στην αγορά από τον αναπτυξιακό νόμο?
Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Ένας νόμος που έχει ψηφιστεί, υποτίθεται για την ανάπτυξη και δεν έχει πέσει μέσα σε 1,5 χρόνο ένα ευρώ, είναι κακός νόμος, είναι ανεφάρμοστος νόμος, είναι για τα σκουπίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος είναι ένα αντίστοιχο εργαλείο το οποίο είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία πριν ή αν δεν το είχε κάνει, τι την είχε εμποδίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος, χωρίς να ήταν απαραίτητος ο ιδανικός ή ο τελειότερος εξ αυτών, είχε πολλά επενδυτικά σχέδια τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και τα οποία προχωρήσανε. Άρα πρέπει να βλέπουμε επιτέλους κάποια στοιχεία αποτελεσματικότητας. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να περάσουν ένα νόμο στα χαρτιά. Οι κυβερνήσεις είναι για να περάσουν ένα νόμο ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Δυστυχώς το ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Θεωρούν ότι περνώντας ένα νόμο λύνουν τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το προφίλ το οποίο έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι κοντά στις επενδύσεις, στην επιχειρηματικότητα κτλ. Βλέπετε αδυναμία στο γεγονός ότι στα προβλήματα καθημερινότητας ενδεχομένως δεν έχει καταφέρει το κόμμα μέχρι τώρα να προσεγγίσει τον μέσο πολίτη έστω επικοινωνιακά? Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα που περνάει, όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται ότι η μόνη πραγματική ελπίδα για να ορθοποδήσει η οικονομία και να ορθοποδήσει η χώρα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είναι κάτι όμως το οποίο μένει να φανεί όταν γίνουν εκλογές. Εμείς ελπίζουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο το συνταγούν. Κυρία Κρακώστα, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη? Να πω δύο κουβέντες. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε όλο αυτό που συζητάμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι για τα σκουπίδια ο αναπτυξιακός νόμος και προηγούμενα να λέμε για υπερφορολόγηση. Είναι ο νόμος που δίνει σταθερό φορολογικό σύστημα σε όλες τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συζητάμε για αυτό το πράγμα. Δεν αναφέρουμε γιατί ό,τι είπε είναι χωρίς νούμερα. Πράγματι χωρίς νούμερα είναι. Μηδέν είναι. Ένα μεγάλο μηδέν. Δεν αναφέρατε εσείς νούμερα. Εμείς έχουμε ήδη ποσοστά που έχουν αξιοποιήσει και το ΕΣΠΑ. Είμαστε η πρώτη χώρα που έχει αξιοποιήσει και το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο. Πόσα λεφτά έχουν πέσει από τον αναπτυξιακό νόμο, πείτε μου αριθμό. Δεν είναι, πόσα λεφτά έχουν πέσει. Θέμα των χρημάτων, είναι θέμα πόσοι έχουν μπει. Γιατί αυτό σημαίνει το θέμα είναι να προχωρήσει ο αναπτυξιακό νόμο. Πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Είναι ακόμα στη φάση τη αξιολόγηση, άμα δεν ξέρετε των επενδυτικών σχεδίων. Άρα ούτε καν τα φορολογικά κίνητρα που λέτε ισχύουν. Σα διέκοψα πριν. Με διακόψατε πιο πριν, κυρία Καρακώστα. Να σα το εξηγήσω για να το καταλάβετε. Για να το καταλάβετε, γιατί ο κόσμο που ασχολείται με αυτό το ξέρει. Άρα λοιπόν πρώτα καταθέτει ο επενδυτής την πρότασή του, μετά αξιολογείται και μετά αφού ξεκινήσει ο επενδυτής έρχονται τα χρήματα. Ένα μισό χρόνο. Βεβαίως και δύο και τρία. Καμία επένδυση. Και δύο και τρία χρόνια. Καμία επένδυση και από εσάς δεν τέλειωσε ποτέ, δεν πήρε τα χρήματα ποτέ στην αρχή. Ξέρετε κανένα ΕΣΠΑ που να προπληρώνεται ή κανένα αναπτυξιακό νόμο που να προπληρώνει? Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. 1,5 χρόνο αργότερα δεν είναι προπληρωμή. Δεν ξέρετε. Προπληρωμή δεν είναι 1,5 χρόνο μετά. Ας γίνουν επενδύσεις και ας αργήσουν. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι εμείς και ο κόσμος πια άρχισε να το βλέπει και αυτό λίγο μας ανακουφίζει. Μας ανακουφίζει γιατί μέχρι τώρα κάναμε ενέργειες υποδομής. Γιατί χωρίς υποδομή δεν μπορεί πραγματικά δεν να έχει ανοδομή. Έχει πολιτικό χρόνο, θα το δούμε. Κυρία Καρακώστα. Έχουμε πολιτικό χρόνο και ωραία, να ξέρετε ότι ο κόσμος λοιπόν, θα μας δώσει πολύ. Κυρία Καρακώστα και ο κύριος Χρήστος Δήμας, να είστε καλά. Εμείς όπως σας προαναγγείλαμε.